Κύριε Τζανάκη, να σας κάνω μια ερώτηση. Όλοι αναρωτιόμαστε και το βλέπω σήμερα και στον ελληνικό τύπο αρκετά δημοσιεύματα. Ποια μπορεί να είναι η αλήθεια, αν κάποιος μας κρύβει την αλήθεια, αν μπορεί να υπάρχει μια άλλη μετάλλαξη την οποία δεν μας έχουν αποκαλύψει, ένας άλλος ιός, ένα άλλο στέλεχος. Εσείς όλα αυτά τα βλέπετε σενάρια επιστημονικής φαντασίας ή μπορεί και να συμβαίνουν? Νομίζω ότι όποιος έχει έστω επισκεφθεί την Κίνα και έχει δει τον τρόπο με τον οποίο κυβερνούν, λειτουργούν και έχουν οργανώσει την κοινωνική και πολιτική και οικονομική του ζωή, καταλαβαίνει ακριβώς και μπορεί να καταλάβει και να σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο λύνουν τα προβλήματά τους στην Κίνα. Μιλάμε για μια χώρα που δεν υπάρχουν ωράρια εργαζομένων, που δεν υπάρχουν μη εργάσιμες μέρες, όπου η κοινωνική, οικονομική και γενικότερη πολιτιστική ζωή είναι εντός συγκεκριμένων πλαισίων, και μιλάμε για μια περιοχή που έχει μια έκταση λίγο λιγότερη από την Κρήτη και έχει 26 εκατομμύρια κατοίκους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το συνοθήλευμα των κοινωνικών, οικιστικών και άλλων παραμέτρων προϋποθέτει ένα πολύ προηγμένο σύστημα δημόσιας υγείας για να αντιμετωπίσεις μια τέτοια έξαρση. Φοβούνται δηλαδή ότι μπορεί να καταρρεύσουν τα νοσοκομεία τους? Αυτό είναι το θέμα, κύριε καθηγητά. Το δόγμα, βεβαίως, το δόγμα της μηδενικής ανοχής που έχουν είναι πάρα πολύ αυστηρό. Λειτουργήσε μέχρι τώρα με τις παραλλαγές που είχαμε έως και τη Δέλτα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι είναι τελείως ανίσχυρο και εκεί θα δούμε αν πέφτουν έξω. Τελείως ανίσχυρο σχετικά με την Όμικρον και την Όμικρον 2. Μιλάμε για μια πολύ διεισδυτική μεταδοτικότητα, η οποία μπορεί να κατασταλεί πρόσκαιρα, αλλά πολύ γρήγορα φουντώνει. Μακάρι να το πετύχουν, έστω με αυτά τα μέτρα, τα ανεφάρμοστα μέτρα για δυτικές κοινωνίες, όπως βλέπουμε. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι βασανιστήριο, κύριε Τζανάκη. Το να παίρνουν δηλαδή τα παιδιά από τις οικογένειες και να τα βάζουν μέσα σε αυτά τα κουτιά είναι κάτι που το δικό μας μυαλό δεν χωράει. Κύριε Τζανάκη, υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν? Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω κάτι. Να πω επίσης ότι η Κίνα μας έχει συνηθίσει σε αδιαφάνεια. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να έχει 300.000 κρούσματα σε ένα πληθυσμό όπου η άνω των 65 είναι 30 και 40% ανεμβολίαστη και μάλιστα με ένα εμβόλιο το οποίο είναι ανίσχυρο στην Όμικρον 2, πολύ πιο ανίσχυρο από τα δικά μας, και να έχει 3 νεκρούς. Σύμφωνα με τα 300.000 κρούσματα, υπολογίζω ότι θα έχουν μεταξύ 1.000 και 3.000 νεκρών. Και μας λένε 3. Ναι. Κάτι θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργίου, κύριε Τζανάκη. Μάλιστα με τα στατιστικά της Ελλάδας, όχι τα στατιστικά που θα έχουν εκεί εξαιτίας του κακού εμβολιαστικού στάτους που έχουν. Ναι, το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Τζανάκη. Βλέπουμε ότι πρόκειται για μια πολύ οργανωμένη κοινωνία, η οποία αμέσως αντιδρά με το που υπάρξουν κρούσματα και προσπαθεί να δείξει μια στάση μηδενικής ανοχής στις νέες μολύνσεις. Πώς είναι δυνατόν το σύστημά της να μην μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό κρούσματων ή θανάτων, ή να μην μπορέσει να υποστηρίξει τους ασθενείς της? Βλέπουμε όντως ότι οι γυρεότεροι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Δεν είναι οξύμορο αυτό? Μπορεί να είναι καλά οργανωμένο, αλλά είναι προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις οργανωμένο το κινέζικο σύστημα. Θα τις έλεγα ότι οι κατευθύνσεις αυτές περιέχουν μεγάλες ποσότητες αντικοινωνικότητας και αντιανθρώπινης συμπεριφοράς. Είναι πολύ καλά οργανωμένες για να γίνει δουλειά. Δεν είναι ανθρωποκεντρικά οργανωμένες οι υπηρεσίες στην Κίνα. Αυτό μπορεί να μας το πει και ο κύριος Καπογιάννης. Εκεί θα πάμε τώρα. Γιατί εμείς φανταστούμε. Σκεφτείτε ότι στη Γιουχάν, δεν υπήρχαν νοσοκομεία και τάχτησαν. Ναι. Να ευχηθούμε, παρατάθετε κύριε Αναστασοπούλου, να ευχηθούμε το εξής. Να είναι αποτελεσματική η Κίνα αυτή τη φορά, διότι εάν πέσει η Σανγκάη, εάν η Σανγκάη δημιουργήσει πρόβλημα, θα έχουμε ένα απίθανο οικουμενικό αντίκτυπο στην οικονομία και στο εμπόριο. Να ευχηθούμε να είναι για μια ακόμα φορά αποτελεσματική, έστω με αυτή τη μεθοδολογία. Λοιπόν, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Κύριε Τζανάκη, κατηφορίζω σιγά-σιγά σε λίγες ημέρες, οπότε θα έρθω να σας δω από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.